Παρακαλώ τον βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών, κύριο Γιώργο Περδίκη, να προσέλθει στο βήμα για τον δικό του χαιρετισμό. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, απόψε είναι μια ωραία βραδιά. Επιτέλους, φύσηξε ο αέρας και σκόρπισαν οι σκόνες. Καθάρισε η ατμόσφαιρα, ήρθε η πρόωρη άνοιξη. Σύντομα έρχεται και το καλοκαίρι. Ένα καλοκαίρι που θα βρει το κίνημα οικολόγων περιβαλλοντιστών καταξιωμένο από την ψήφο του λαού την Κυριακή πιο δυνατό, πιο ενεργητικό, πιο αγωνιστικό μέσα στη Νέα Βουλή. Απόψε θα απογοητεύσουμε, φαντάζομαι, όλους αυτούς που τις τελευταίες μέρες ασχολήθηκαν με την πολιτική μυθολογία. Θυμήθηκαν τον Μέγα Αλέξανδρο, θυμήθηκαν το ποιος θα είναι ο πρωταθλητής του προεκλογικού αγώνα, ποιος θα είναι ο ρυθμιστής. Απόψε δεν θα μιλήσουμε για το ποιος θα έχει την πιο μεγάλη λιμουζίνα μετά τις εκλογές. Απόψε δεν θα μιλήσουμε για το ποιος θα καμώνεται ότι είναι ο πιο σπουδαίος μετά τις εκλογές. Απόψε δεν θα μιλήσουμε για το ποιος θα αποδειχτεί ο πιο ψεύτης μετά τις εκλογές. Απόψε θα δώσουμε ψήφο εμπιστοσύνη στο πιο αληθινό, στο πιο γνήσιο, στο πιο καθαρό. Γιατί η ψήφος στο κίνημα οικολόγων είναι ψήφος χρήσιμης διαμαρτυρίας. Δεν είναι μια διαμαρτυρία που πάει στο φρόντο. Δεν είναι μια διαμαρτυρία που πάει στη διαμαρτυρία για χάρη της διαμαρτυρίας. Ο πολίτης που έχει απογοητευτεί από τις πολιτικές δυνάμεις, ο πολίτης που θέλει η ψήφος του να πιάνει τόπο, ο πολίτης που θέλει βουλευτές και όχι βολευτές, αυτός ο πολίτης έχει μόνο μία επιλογή. Και αυτή δεν είναι ούτε η αποχή, ούτε η ψήφος σε οτιδήποτε φέρει το ραδιματικό. Εδώ υπάρχει η κατάθεση δουλειάς 15 χρόνων με ξεκάθαρα αποτελέσματα. Αποτελέσματα που τα βλέπει ο καθένας και τα αντιλαμβάνεται. Και δεν υπάρχει κανένας που να μπορεί να ισχυριστεί ότι το κίνημα των οικολόγων μέσα στη Βουλή εργάζεται και προσφέρει λιγότερο από ό,τι το έχει δώσει τη δύναμη ο λαός. Εργαζόμαστε για 5. Προσφέρουμε για 15. Και ζητούμε σήμερα από τον κάθε πολίτη να μετρήσει τι προσφέρουν. Τι εργάζονται, τι είναι συνεπείς, τι είναι πάντα εκεί όταν του ζητήσει τη βοήθειά του. Να προβληματιστεί. Ξέρω ότι υπάρχουν οπαδοί. Ξέρω ότι υπάρχουν φανατισμένοι οπαδοί. Ορισμένοι από αυτούς έδειξαν τα κατορθώματά τους λίγες μέρες πριν σε αυτή την πόλη, μετατρέποντας την σε αρένα. Δεν απευθυνόμαστε σε αυτούς. Δεν απευθυνόμαστε στους οπαδούς. Δεν θέλουμε οπαδούς. Θέλουμε εκτιμητές του έργου μας
Θέλουμε συναγωνιστές και συναγωνίστριες. Ανθρώπους που από την επομένη των εκλογών θα συνεχίσουν τον αγώνα για όλα αυτά τα οποία διακήρυξαν προεκλογικά. Για ελευθερία στην Κύπρο μας, δικαιοσύνη, εφαρμογή όλων των ανθρωπίνων και πολιτικών δικαιωμάτων για τον κάθε πολίτη. Αξιοκρατία, αποκομματικοποίηση της δημόσιας ζωής, κοινωνική πραγματική δικαιοσύνη, πράσινη ανάκτηση, προστασία του περιβάλλοντος, σεβασμός της ανθρώπινης ζωής, αλλά και της ζωής γενικότερα, σεβασμός των δικαιωμάτων των ανθρώπων, των ζώων και της φύσης. Γι' αυτά είμαστε δεσμευμένοι. Γι' αυτά αποδείξαμε ότι αγωνιζόμαστε. Γιατί αγαπούμε αυτόν τον λαό. Αγαπούμε αυτόν τον τόπο. Και η αγάπη είναι η πραγματική επανάσταση. Λοιπόν, απευθυνόμαστε στον απλό πολίτη. Στον απλό πολίτη που δεν νιώθει ότι είναι κτήμα οποιοδήποτε πολιτικού κόμματος, οποιοδήποτε ηγέτη. Τον πολίτη που για την επομένη των εκλογών το πρόβλημα του δεν είναι ποιος θα είναι πρόεδρος της Βουλής ή ποιος θα είναι πιο κοντά στη θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας. Λιμουζίνες που έλεγα πριν. Στον πολίτη που θέλει να έχει στη Βουλή αντιπρόσωπο. Αντιπροσώπους. Στον πολίτη που νιώθει ότι ως τώρα το πολιτικό σύστημα δεν τον αντιπροσωπεύει. Τον έχει απογοητεύσει. Στον πρόσφυγα που βλέπει να απομακρύνεται η γερίνια μέρα με τη μέρα. Που βλέπει να χάνεται την πατρίδα μας. Να εξαφανίζεται στους νεδάλους και τους λαβύρινθους της διχλωματίας. Στον άνθρωπο που αγαπά το περιβάλλον. Που βλέπει τον Ακάμα ακόμα να καταστρέφεται, που βλέπει τη λίμνη του παραλιμνίου να γίνεται οικόπεδα, που βλέπει την αλική της Λάρνακας να γεμίζει από βόθους και από λίμματα και να παίρνει ένα πράσινο καθόλου οικολογικό χρώμα. Στον πολίτη που νοιάζεται για τα δικαιώματα των παιδιών μας. Στον πολίτη που θέλει να βρει δουλειά το παιδί του, όχι μέσα από την κομματικοποίηση και το μέσο, αλλά μέσα από αξιοκρατικές διαδικασίες. Στον νέο άνθρωπο που αναζητεί δουλειά στην πατρίδα του και όχι στη μακρινή ξενιτιά. Στον αγρότη που βλέπει ότι τα προϊόντα του πλέον δεν πωλούνται και ενώ θα μπορούσε να έχει ανάπτυξη στη βιολογική ή οικολογική γεωργία, χτυπιέται από τα φυτοφάρμακα που δηλητηριάζουν και τον ίδιο. Στον μικρομεσαίο επιχειρηματία που βλέπει τη δουλειά του να περιορίζεται στο ελάχιστο, στο μηδέν, τον τρώνε τα χρέη, τα δάνεια, να μην έχει να πληρώσει ούτε το ψωμί των παιδιών του. Στον άνεργο, που φαίνεται ότι η μοίρα του είναι να γίνει επαόριστον άνεργος. Σε όλους αυτούς τους συμπατριώτες μας, στον κάθε πατριώτη, στον κάθε ευαίσθητο άνθρωπο, απευθυνόμαστε με αγάπη αλλά και με απόφαση και του λέμε, ας τους όλους, έλα με τους οικονομούς. Δώσε δύναμη στο πράσινο, δύναμη στην ευκύλα.